εμείς που αποδεχθήκατε. Σήμερα δεν θέλουμε να πάμε πίσω και να πούμε ξανά τι έγινε και τι δεν έγινε. Θέλουμε να σκιαγραφίσουμε τα δεδομένα σήμερα και πώς μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα και από ποιους βασικούς άξονες πρέπει να χαρακτηρίζεται αυτή η επόμενη μέρα. Λοιπόν, τα δεδομένα είναι μπροστά μας και πρέπει να πω ότι είναι δυσίωνα δεδομένα ως φυσιολογική απόρρεια του ναυαγίου στο Κράς Πονταννά. Είδαμε ότι εκεί είχαμε φτάσει σε μια κορύφωση, δεν καταφέραμε να καταλήξουμε, οι λόγοι εξηγήθηκαν επανειλημμένως, ο καθένας βεβαίως από τη δική του τη σκοπιά και ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ το ίδιο. Σημασία έχει ακριβώς αυτό που έχετε πει. Σήμερα έχουμε μπροστά μας μια κατάσταση την οποία πρέπει και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει μια οπισθοδρόμηση με την έννοια ότι μετά το ναυάγιο η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποσύρει ορισμένες προτάσεις που είχε υποβάλει εκεί στο Κράς Μοντανά. Η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει αποσύρει τον χάρτη και ξέρετε το πιο σημαντικό είναι αυτό το τελευταίο σε σημασία. Για να φτάσουμε σε ένα σημείο ελπιδοφόρο στο εδαφικό, είχαμε περάσει μέσα από συμπληγάδες, είχαμε φτάσει κάτω από αντίξωες συνθήκες σε μια ακτίνα σύγκλησης αναφορικά με τα ποσοστά εδάφους που θα διοικεί κάθε πλευρά σε μια μελλοντική ομοσπονδία. Υπήρχε και μια καλή προοπτική αναφορικά με το θέμα των ακτογραμμών. Υποβλήθηκαν, κλειδώθηκαν οι χάρτες. Βεβαίως δεν μπορούσε να μας ικανοποιεί ο χάρτης που υπέβαλε η τουρκοκυπριακή πλευρά και αυτό ήταν αναμενόμενο. Αλλά σε αυτόν τον χάρτη που είναι και ελαφρώς κάτω από το 29,2 που δεσμεύτηκε η τουρκοκυπριακή πλευρά να τηρήσει, γνωρίζουν ότι σε περίπτωση συνέχισης της διαδικασίας θα πρέπει να προσθέσουν τη Μόρφο, η οποία δεν υπάρχει εκεί, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χαρτής. Έχει αποσυρθεί. Το κυριότερο όμως είναι ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο ηγετών, μεταξύ των δύο κοινοτήτων και είναι κάτω από αυτές τις άκρως αντίξωες συνθήκες που καλούμαστε να ανασυνταχθούμε και να δούμε πώς μπορεί να επαναρχίσει μια διαπραγματευτική διαδικασία με ελπιδοφόρα προοπτική. Μου επιτρέπετε να βάλω κάποια ερωτήματα για να διευκρινίσουμε κάποια σημεία. Αποσύραμε τις προτάσεις, απέσυραν το χάρτη. Παρ' όλα αυτά, εμείς είχαμε εξ αρχής διασυνδέσει τις προτάσεις μας ότι τις βάζουμε και τις κρατάμε εάν και εφόσον αποδεχθείτε τις θέσεις για κατάργηση εγγύσεων και πνευματικών δικαιωμάτων. Νομιμοποιείται σε εισαγωγικά ο κύριος Ακκιντζή να διασυνδέσει την απόσυρση των δικών μας προτάσεων με την απόσυρση του χάρτη? Τυπικά, και το τονίζω τυπικά, βεβαίως νομιμοποιείται για τον εξής απλούστατο λόγο. Η συναντήληψη που υπήρχε όταν πηγαίναμε στο Κράς Πονταννά είναι ότι τα έξι θέματα είναι πακέτο. Δύο Άρα ζητήματα, οι προτάσεις μας μες στο πακέτο, δύο ζητήματα της εξωτερικής πτυχής και τέσσερα ζητήματα της εσωτερικής πτυχής περιλαμβανομένου του εδαφικού. Mm-hmm. Αλλά αυτή είναι, όπως καταλαβαίνετε, η τυπική πλευρά του θέματος. Η απόσυρση του χάρτη συνιστά μεγάλο πλήγμα στη διαπραγματευτική διαδικασία και έχω την εντύπωση ότι τώρα θα αντιμετωπίσουμε επιπρόσθετες δυσκολίες. Ότι βάρτε τις προτάσεις για να βάλουμε και εμείς το χάρτη. Και αυτό, αλλά και το ότι γνωρίζετε ότι ο κύριος Ακκιντζή δεχόταν έντονες επικρίσεις. Γιατί κατέθεσε το χάρτη. Αυτή τη στιγμή τον έχει αποσύρει. Καταλαβαίνετε ότι να τον επαναφέρει είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Όμως εξακολουθώ να ελπίζω ότι εάν πάρθει η πολιτική απόφαση ότι πρέπει να προχωρήσουμε για να μην μας μείνει, να μην κινδυνεύουμε να μας μείνει οριστική διχοτόμηση και να προχωρήσουμε βεβαίως με τον τρόπο που εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα εύκολα ή δύσκολα θα επανέλθουν στο σημείο που ήταν προτού φτάσουμε στο ναυάγιο. Αλλά αυτό προϋποθέτει. Όμως προϋποθέτει και την κατάθεση εκ μέρους μας ξανά εκείνων των προτάσεων. Φυσικά. Δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς να επανέλθουν οι δικές μας οι προτάσεις να επανέλθει ο χάρτης. Ναι, αυτό νομίζω το καταλαβαίνω. Υπό την αίρεση του να αποδεχθείτε την κατάργηση των εγγύσεων. Ναι. Και το. Μα ακριβώς. Είναι γι' αυτόν τον λόγο. Στρατευμάτων.
είναι γι' αυτόν τον λόγο που τα έξι θέματα είχαν αντιμετωπιστεί ως πακέτο. Διότι η μία δική μας πλευρά έλεγε για παράδειγμα αρχικά ότι θα πάρουμε το θέμα της διακυβέρνησης μέχρι τέλους για να έχουμε όπλο στη διάσκεψη. Τελικά αποδείχτηκε ότι στη διάσκεψη των όπλων το χρειαζόταν η Τουρκία και όχι εμείς. Όλοι απέρριψαν τις τουρκικές θέσεις. Η τουρκοκυπριακή πλευρά έλεγε ότι θα πάρει το εδαφικό και δει το θέμα της μόρφου μέχρι τέλους για να έχει και εκείνη όπλων. Κάποια στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πρώτα πρέπει να λυθεί το θέμα της ασφάλειας, ακολούθως το εδαφικό και μετά όλα τα άλλα. Και καταλαβαίνετε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες ο μόνος εφικτός τρόπος να προχωρήσουμε είναι η ταυτόχρονη συζήτηση και η διασυνδεδεμένη συζήτηση όλων αυτών των στοιχείων. Γιατί κατά κρατάω συνέπεια, ένας κάτι, κρατάω άλλος κάτι. Και δεν καταλήγουμε πουθενά. Πρέπει να κάτσουμε κάτω να μπουν όλα στο τραπέζι, δηλαδή. Είναι αυτό που είχε πει ο κύριος Σάιντε, ότι είναι το τελευταίο μήνυμα, αλλά και το πιο δύσκολο να διανυθεί. Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να δοκιμάσουμε, να μην τι άλλον, τις προθέσεις της Τουρκίας. Και έχω την εντύπωση ότι αν το κάνουμε αυτόν, τότε έχουμε ελπίδες να επανέλθουν τα πράγματα εκεί που ήταν και θα κληθεί η Τουρκία να αποδείξει ότι η εντύπωση του Γενικού Γραμματέα, όπως διαχέεται και στις δύο εκθέσεις του που έχουν ακολουθήσει το Κράσι Μοντανά, ότι δηλαδή ανέλαβε δέσμευση προφορική, όχι γραπτή, ενώπιον του, για τερματισμό των εγγύσεων και των εμβατικών δικαιωμάτων από την πρώτη μέρα, για αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων σε ένα μικρό χρονικό διάστημα με επίβλεψη από τα Ηνωμένα Έθνη, θα κληθεί η Τουρκία να αποδείξει ότι τα εννοούσε. Αν δεν τα εννοούσε, το πρόβλημα θα το έχει εκείνη και εκτεθειμένη θα μείνει η ίδια και όχι εμείς. Ο κύριος Ακκιντζή μας είπε προχθές αλλαγή διαδικασίας. Πάμε με ένα χρονοδιάγραμμα και με στόχο την κατάληξη σε στρατηγική συμφωνία και μέσα σε αυτή την εξίσωση μπήκε ακόμα κάτι. Φεύγει ο κύριος Ναμή από τη θέση του διαπραγματευτή, αναλαμβάνει το λεγόμενο Υπουργείο Οικονομικών και λέει ο κύριος Ακκιντζή, εγώ δεν διορίζω άλλο αν δεν αλλάξει η νοοτροπία η ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτά τα τρία σημεία τι σημαίνουν? Καταρχήν, όταν αλλάζει ο διαπραγματευτής, ήδη υπάρχει κάποιο ζήτημα. Με την έννοια του ότι. Αφομοιώσει το υλικό επόμενο. Ένα νέο διαπραγματευτής χρειάζεται το χρόνο του. Από εκεί και πέρα, αυτά τα περί διαδικασίας με αρχή και τέλος, με χρονοδιαγράμματα, τα έχουμε ακούσει κατά κόρον και στο παρελθόν. Και πάλι η εκτίμηση που έχω, μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λαθασμένη, δεν ξέρω, είναι ότι εάν εμείς, η δική μας η πλευρά, η ελληνοκυπριακή, επιδείξει συνέπεια και αποφασιστικότητα να προχωρήσει με τον τρόπο που εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας, τότε δεν θα μπορεί ο κύριος Ακκιντζή να επιμένει σε αυτήν τη ρητορική που αναπτύσσει σήμερα, διότι θα είναι ο ίδιος πλέον εκτεθειμένος. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να μας ανησυχούν και πολλοί τέτοιου είδους δημόσιες ρητορικές, αν εμείς αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί και αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω, με τον τρόπο που εισηγούνται τα Ηνωμένα Έθνη. Ωραία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε προχθές ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία να συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και χθες ο κύριος Χριστοδουλίδης μας έβαλε σε μια σειρά τα επόμενα βήματα. Μας είπε πρώτα είναι η σύγκληση του Συμβουλίου των Αρχηγών των Κομμάτων, μετά θα δούμε τον κύριο Ακκιντζή και μετά ενδεχομένως να επικοινωνήσουμε με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και τον κύριο Κουτέρας. Μας απαρίθμησε τέσσερα βήματα. Ναι. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά και τι πρέπει να πράξουμε στο κάθε βήμα? Διότι το να τους δούμε, να μιλήσουμε, δεν αρκεί. Ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο του κάθε βήματος? Ασφαλώς. Εντάξει, το πιο σημαντικό βήμα είναι ασφαλώς η επιδίωξη συνάντησης, συνεννόησης με τον κύριο Ακκιντζή. Και εκεί τι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε? Εκεί δεν αρκεί, να δηλώσουν οι δύο ηγέτες ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τις συνομιλίες τελεία. Αυτό δεν νομίζω να ικανοποιήσει το Γενικό Γραμματέα, όπως δεν τον είχε ικανοποιήσει και το κατέγραψαν και στις δύο του εκθέσεις. Θεωρεί ότι καμιά πλευρά δεν είναι ακόμα έτοιμη να προχωρήσει με τον τρόπο που ο ίδιος εισηγείται. Ο λόγος για τον οποίο ο Γενικός Γραμματέας μιλάει ακοινών αίτημα των δύο πλευρών είναι ακριβώς διότι θέλει να δώσει περιεχόμενο σε αυτήν τη διαδικασία. Ότι δηλαδή δέχονται και οι δύο πλευρές να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε και αυτό σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Με τις συγκλήσεις, με το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, με τον μηχανισμό εφαρμογής της λύσης και
να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα με ένα διασυνδεδεμένο τρόπο. Αν μπορέσουμε να καταλήξουμε, σημαίνει ότι υπάρχει μια στρατηγική συναντήληψη σε αυτά τα ζητήματα. Δεν λύνεται βεβαίως των Κυπριακών. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη συνέχεια, αλλά γίνεται το αποφασιστικό βήμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό να γίνει. Και είναι επίγον να γίνει. Διότι αν δεν γίνει, έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα ήθελε να συνδεθεί το όνομα του με τον κίνδυνο της οριστικής διχοτομής. Άρα το επίγον, λέτε, είναι η συνάντηση και η συνεννόηση με τον κύριο Κιντζή. Συνεννόηση, και να έχει και κατάληξη αυτό το πράγμα. Η συνεννόηση είναι να προχωρήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Ότι όχι γενικά και αόριστα. Ο συγκεκριμένος τρόπος μπορεί να παραγνωρίσει την απόσυρση προτάσεων από μέρους μας και το χάρτη από μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς? Όχι, διότι... Ή πρέπει πάνω στην αυτή την κοινή διατύπωση να λέγεται ότι επανέρχονται για αυτά. Ασφαλώς. Εάν εμείς μένουμε σε απόσυρση προτάσεων και ο κύριος Ακιντζή το ίδιο και μάλιστα με κεφαλαιόδες ζήτημα όπως είναι ο χάρτης, απλούστατα δεν θα πιστούν τα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν μια νέα πρωτοβουλία. Δεν θα μπορέσει καν να αρχίσει η διαπραγματευτική διαδικασία σε μια τέτοια περίπτωση. Και καταλαβαίνετε τις συνέπειες. Άρα, καταληκτικά, κύριε Τσελεπή, ποιο είναι το μήνυμα αυτή τη στιγμή για το τι πρέπει να κάνουμε για το Κυπριακό? Γιατί έχει αρχίσει και ο κόσμος και λέει τώρα δεν έχει τίποτα και έχει αρχίσει να περνά αυτή η εικόνα. Λογικό είναι να υπάρχει αυτό το αίσθημα απογοήτευσης στον Κυπριακό λαό. Υπάρχει όμως και κάτι ελπιδοφόρο. Ακόμα και μέσα σε αυτές τις πολύ αντίξωες συνθήκες για τον Κυπριακό, σε αυτήν την πολύ αρνητική περιραίουσα, νομίζω ότι το μήνυμα που έστειλε ο Κυπριακός λαός. Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, λέτε. Ναι, είναι μήνυμα λύσης. Δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας. Αυτό είναι το μήνυμα που έχει στείλει. Και αυτό είναι όπλο στα χέρια του Πρόεδρου και μπορεί και πρέπει και οφείλει να το αξιοποιήσει. Το κρατάμε αυτό, κύριε Τσελεπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε...